Ο Αναγής Πατήρ ημών Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος, άκμασε στα χρόνια του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και του ιού του, το έτος 343, και ήταν στη γνώμη απλούς και κατά την καρδιά ταπεινός και έγινε εκ νεότητος του βοσκός προβάτων και επιτέλαβε και γυναίκα νόμιμη διαγάμου και μετά το θάνατό της έγινε επίσκοπος με τόση πολύ χάρη θαυμάτων και ιαμάτων που του δόθηκε ακριβώς για την απλότητα και καθαρότητά του, ώστε από τα πολλά θαύματα που έκανε έλαβε την επωνυμία να λέγεται θαυματουργός, γιατί εν καιρό αβροχίας κατέβασε βροχή με την προσευχή του πάλι και επειδή η βροχή έγινε πολύ εμπόδισε την αμετρία της και την πείνα που μελετούσε να κάνουν οι πολιτές σύτου διέλυσε επειδή με προσευχή του έπεσαν οι αποθήκες μέσα στις οποίες είχαν το σύτο και πάλι άλλοτε μετέβαλε σε χρυσό το φίδι και αφού έπαψε τη συφορά του φτωχού πάλι το χρυσάφι σε φίδι αποκατάστησε. Αποκάλυψε τις αμαρτίες μιας πόρνης που τόλμησε να τον πλησιάσει και με τούτο την έπεισε να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Ήταν παρόν και στην Ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το έτος 325 συναθρηστήσα και αποστόμασε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τους αιρετικούς αριανούς που υπερεφανεύτηκαν με την έξω σοφία και ευγλωτία τους. Ανάστησε και τη θυγατέρα για να του φανερώσει που έχει κρυμμένη την παρακαταθήκη μιας γυναίκας και τον βασιλέα Κωνσταντίνο ελευθέρωσε από το πάθος που έπασγε και το νεκρό παιδί γυναίκας ανάστησε. Και πάλι τη γυναίκα που πέθανε από τη χαρά της που είδε ζωντανό πάλι το παιδί της. Λίχνο που έσβηνε από στέρηση ελαίου έκαμε να αναβλήσει έλαιο και ιάτρευσε και την αφωνία διακόνου με την οποία τιμωρήθηκε από τον ίδιο γιατί όταν προστάχτηκε να πει μικρή ευχή σε υπερβολικό καύμα από καινοδοξία την μάκρυνε. Τιμώρησε αυστηρά και τη γυναίκα που μύχευσε και αρνήθηκε την αμαρτία της και δεν ήθελε να την ομολογήσει. Αλλά και όταν γέναγε το παιδί από τη μοιχεία έλεγε ότι ήταν από τον άντρα της και ας έλειπε 20 μήνες σε ταξίδι. Και σε τούτο τον Άγιο όταν λειτουργούσε παρίσταντο Άγιοι Άγγελοι και συλλειτουργούσαν μαζί του και όταν έλεγε ειρήνη πάση εκείνοι έλεγαν αποκρινόμενοι με μέλος και το πνεύματί σου και ομοίως και τα υπόλοιπα συνήθη. Αυτού του Αγίου η κεφαλή φαίνονταν γεμάτη δρόσο τον καιρό του θέρους όταν ο ήλιος το παν κατέφλεγε και ανθούσαν μαλλιά ξανθά και μαύρα και λευκά πάνω στην κεφαλή του γιατί φανέρωνε έτσι ο Θεός την τιμή που του έκανε. Πόσο συμπαθής και εύφλαχνος ήταν ο θείος αυτός πατέρας φανέρωσε το συμβάν που ακολούθησε στους κλέφτες που πήγαν να πατήσουν τη μάντρα του γιατί όχι μόνο τους χάρισε την όρασή τους που είχαν παταχτεί με αορασία, αλλά και ένα κρυάρι τους έδωσε χάρισμα λέγοντάς τους ότι το έκανε για να μην φαίνονται ότι ματέως και χωρίς πληρωμή όλη τη νύχτα αγρύπνησαν. Αυτός και τον επίσκοπο Τριφύλιο έπεισε με τις νουθεσίες του να μην είναι έκδοτο στα τερπνά του κόσμου, αλλά μάλλον αποθεί τα ουράνια και για την ανεξικακία του έκανε να πέσει στα πόδια του και να ζητήσει συγχώρηση ο πραγματευτής που κράτησε κρυφή ως χρήματα νομίζοντας ότι θα ξεφύγει από τον Άγιο και εκείνος πήρε πλεονεκτικώς μια αίγα από την τιμή που έδωσε. Και άλλα πολλά τέτοια έκανε ο Μακάριος γεμάτα θαυμασμό και έκσταση και το εμπιστευθέν λογικό πίμνιο καλώς οικονόμησε και μετέστη στην κατάσταση των αγγέλων και στην πολιτεία τους όπως ακούμε και στα θαύματα που συνεχίζει να κάνει για την Ορθοδοξία απέναντι στους μεγάλους εχθρούς της και τους παπικούς αλλά και τους μωαμεθανούς. Τες του σου Αγίου Πρεσβείε Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.